σε έναν κόσμο όπου η επιστήμη έχει απαντήσεις σχεδόν για τα πάντα, υπάρχουν ακόμα αντικείμενα που αψηφούν τη λογική. Αντικείμενα τόσο μυστηριώδη που οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν την ύπαρξή τους. Είναι κατάλοιπα ενός αρχαίου και ξεχασμένου πολιτισμού. Είναι αποδείξεις προηγμένης τεχνολογίας από το μακρινό παρελθόν. Ή μήπως κάτι ακόμα πιο παράξενο. Σε αυτό το βίντεο του ιστορίες που αξίζει να υποθούν, θα αποκαλύψουμε 5 από τα πιο ανεξήγητα ευρήματα που εξακολουθούν να προβληματίζουν τους επιστήμονες. Δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί το τελευταίο θα σας κάνει να αμφισβητήσετε όλα όσα ξέρατε μέχρι τώρα. Η μπαταρία της Βαγδάτης. Βρέθηκε κοντά στη Βαγδάτη το 1936. Ένα απλό κεραμικό αγγείο, μέσα στο οποίο υπήρχε ένας χάλκινος κύλινδρος και μια σιδερένια ράβδος. Αλλά το πιο περίεργο, όταν το γέμιζαν με ξύδι ή κάποιο άλλο όξινο υγρό, μπορούσε να παράγει ηλεκτρισμό. Αν αυτή η συσκευή είναι πράγματι μια αρχαία μπαταρία, τότε ποιος τη χρησιμοποιούσε και για ποιον σκοπό? Μήπως οι αρχαίοι είχαν πρόσβαση σε τεχνολογίες που σήμερα θεωρούμε αδύνατες? Ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Το 1901, δίτες ανακάλυψαν στον βυθό των αντικυθύρων έναν παράξενο μηχανισμό. Χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα για να καταλάβουμε τη λειτουργία του. Ήταν ένας αστρονομικός αναλογικός υπολογιστής, ικανός να προβλέπει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων με ακρίβεια. Ποιος δημιούργησε αυτήν την απίστευτη συσκευή? Και αν είχαν τέτοια τεχνολογία πριν από 2.000 χρόνια, τι άλλο μπορεί να έκρυβε το παρελθόν που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα? Οι γραμμές του Νάσκα. Χαραγμένες πριν από χιλιάδες χρόνια, οι γραμμές του Νάσκα καλύπτουν μια τεράστια περιοχή στο Περού. Δείχνουν γιγαντιαίες φιγούρες ζώων, ανθρώπων και γεωμετρικών σχημάτων. Το περίεργο. Μπορούν να γίνουν αντιληπτές μόνο από τον αέρα. Ποιος τις δημιούργησε και γιατί? Μήπως οι αρχαίοι λαοί προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με κάτι ή κάποιον από τον ουρανό? Το χειρόγραφο Voynich. Ανακαλύφθηκε το 1912 και μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει καταφέρει να το αποκρυπτογραφήσει. Το χειρόγραφο Voynich είναι γραμμένο σε μια άγνωστη γλώσσα, γεμάτο με παράξενα διαγράμματα και εικονογραφήσεις φυτών που δεν υπάρχουν πουθενά στη γη. Αν δεν είναι απάτη, τότε ποιος το έγραψε? Και γιατί σε μια γλώσσα που κανείς δεν μπορεί να διαβάσει? Η Σφίγγα της Αιγύπτου. Η Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας θεωρείται ότι χτίστηκε περίπου το 2500 π.Χ. Όμως, κάποιες μελέτες δείχνουν ότι οι διαβρώσεις πάνω της ταιριάζουν περισσότερο με ζημιές από νερό. Αν αυτό ισχύει, τότε η Σφίγγα μπορεί να είναι χιλιάδες χρόνια παλαιότερη, ίσως και πριν την επίσημη ιστορία της Αιγύπτου. Άραγε, υπήρχε ένας χαμένος προηγμένος πολιτισμός, πριν από τους Φαραώ, και ποιος ήταν αυτός? Αυτά ήταν 5 από τα πιο ανεξήγητα ευρήματα στην ιστορία. Και όμως, ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις. Τι πιστεύετε εσείς? Είναι αποδείξεις αρχαίων ανώτερων πολιτισμών ή μήπως κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτά? Αφήστε τα σχόλιά σας, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες που αξίζει να υποθούν.